Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη gaming video. Έχω δει τα σχόλιά σας σε όλα μου τα βίντεο, τα μηνύματά σας στο Instagram, αν δεν με ακολουθείτε, να πάτε να με ακολουθήσετε, και έχω επιστρέψει για να παίξω Fortnite. Έχω πληροφορηθεί ότι είναι από τις τελευταίες μέρες που υπάρχουν τα zombie στο Fortnite, γι' αυτό και αποφάσισα να το εκμεταλλευτώ και να βγάλω ένα βίντεο αφιερωμένο στα ζόμπι ή αλλιώς στα ζόμπια, έτσι θα τα λέω εγώ. Σκοπός μας είναι στο σημερινό βίντεο να σκοτώσουμε όσα περισσότερα ζόμπι μπορούμε. Συγκεκριμένα έχω βάλει τον στόχο των 100 ζόμπι. Η λογική πίσω από το συγκεκριμένο στόχο είναι ότι τα ζόμπι παλιά ήταν άνθρωποι, οπότε είναι σαν να σκοτώνουμε 100 ανθρώπους. Είναι η μόνη μας ευκαιρία να πάρουμε τόσα kill, δεν πρέπει να την αφήσουμε να πάει χαμένη, οπότε ας ξεκινήσουμε. Φυσικά πριν ξεκινήσουμε, ξέρετε όλοι πολύ καλά ότι πρέπει να διαλέξουμε τον κατάλληλο παίκτη. Πιστεύω ότι λόγω των αυτιών που υπάρχουν στα ακουστικά μου θα επιλέξω το λαγουδάκι. Θα βάλουμε την πασχαλινή τσάντα για να ταιριάζει. Θα πάρουμε αυτή την αξίνα τη ροζ γιατί μου αρέσει αρκετά. Αυτό το γκλάιντερ με το ουράνιο τόξο και θα πέφτουμε σαν ουράνιο τόξο. Πάρα πολύ ωραία. Και ας ξεκινήσουμε. Παρατηρούμε ότι τα γραφικά είναι λίγο περίεργα. Βλέπω κάτι τετραγωνάκια και γι' αυτό θέλω όλοι να κατηγορήσουμε τον Πάνο Ντέντ. Δεν ξέρω τι ευθύνεται, αλλά μπορείτε να τον κατηγορήσετε ελεύθερα. Είμαστε λοιπόν πάνω στο καινούριο λεωφορείο, το οποίο έχει θέμα το Halloween. Και πρέπει να ευχαριστήσουμε φυσικά τον οδηγό και να οργανώσουμε πού θα πέσουμε. Καλή σκέψη είναι το να πέσω κάπου μακριά, όπως για παράδειγμα τώρα το Risky, για να μπορέσω να αφοσιωθώ στα ζόμπι, να μην πέσουν άλλοι παίκτες και με αποσυντονίσουν και να σκοτώσουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Είμαι πολύ χαρούμενη που βλέπω ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος εδώ πέρα. Δεν είμαι πολύ χαρούμενη που βλέπω αυτά τα τετραγωνάκια. Αλλά είπαμε, εμείς δεν είμαστε δύσκολοι άνθρωποι, θα συμβιβαστούμε με αυτό που έχουμε. Πού είστε αγαπημένα μου ζόμπι, δεν σας ακούω. Να τα, εδώ είναι. Λοιπόν, με το τόξο, γιατί με το τόξο έχεις άπειρες σφαίρες και δεν υπάρχει κίνδυνος να πάθεις κάτι, να σου τελειώσουν οι σφαίρες και να μην μπορείς να σκοτώσεις τα ζόμπια. Ταυτόχρονα το χτυπάμε για να βγουν κι άλλα. Να το, αυτός ο χοντρούλης θέλει περισσότερα, το βλέπετε έτσι. Αχ, πρέπει να απλήσω. Ω, τζακτζα, μπράβο βρε χοντρούλη. Είμαι πολύ καλή με το τόξο. Βγάλτε κι άλλους ρε, τους έχω. Το χοντρούλι πρώτα που είναι πιο δύσκολο. Πάρα πολύ ωραία. Η τακτική μας πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Αλλά βγάλτε μου κι άλλα ζόμπι γιατί δεν έχω χρόνο. Θα έρθει ο κύκλος και θα πρέπει να φύγω. Για να δούμε, ο κύκλος είναι μακριά. Καλά είμαστε. Βγάλτε, έλα χοντρούλι. Μέτκι. Το ιδανικό, αυτό που θα ήθελα να πετύχω, είναι να μου πετάξουν ένα rift to go. Έτσι ώστε μόλις έρθει ο κύκλος να κάνω εγώ το rift και να φύγω κατευθείαν. Αλλά προς το παρόν δεν τους βλέπω πρόθυμους να μου πετάξουν rift to go. Εσύ χοντρούλη δεν θες να μου πετάξεις ένα rift to go, όχι δεν θέλεις. Δεν πειράζει, έχουμε ακόμα χρόνο, δεν αγχωνόμαστε. Όχι πάρα πολύ βέβαια. Θα προσπαθήσω να το διαλύσω. Θα σκεφτεί να πετάξει έτσι το rift to go. Έλα. Ωραία, το σπάσαμε. Αξίνα fight, μπράβο. Δεν βλέπω ούτε ένα rift to go. Και στενοχωριέμαι. Θα την παλέψουμε όμως. Θα φύγουμε έτσι όπως είμαστε. Πάρε το τσακ τσακ σου. Έχω σκοτώσει 34 ζόμπι. Καλά είναι νομίζω. Εν τω μεταξύ δείτε τι καλό στόχο που έχω έτσι. Νομίζω ότι με τα ζόμπι έχεις καλύτερο στόχο. Γιατί εγώ κανονικά δεν είμαι έτσι. Το ξέρω δηλαδή, δεν ζω σε άλλο κόσμο. Λοιπόν, δείτε, δείτε, μόνο του το πετυχαίνει, εγώ δεν έκανα τίποτα. Να έχουμε φτάσει στα 50, θέλω λίγο ακόμα να σκοτώσω, για να πω ότι είμαι καλά. Για να, άστο, φεύγω, 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 αφήστε με, αφήστε με, αφήστε με, αφήστε με, φεύγω. Φεύγω, 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 έρχεται ο κύκλος. Πω πω, είμαι μακριά.
Όχι, δεν είμαι μακριά, εντάξει, γιατί δεν τρέχεις. Αχ, όταν βιάζεσαι, ακόμα και το τρέξιμο στο Fortnite φαίνεται αργό. Απλά να μην βρεθεί αντίπαλος. Μην βρεθεί αντίπαλος στο δρόμο μου και με σκοτώσει. Θα νευριάσω πάρα πολύ μαζί του. Δες εδώ. Αχ, νάτος. Νάτος, νάτος, νάτος. Για μένα έρχεται, να ξέρετε. Πού πήγε? Αφού τον είδα. Ρε άτιμε. Α, έφυγε. Έφυγε. Καλώς. Με φοβήθηκε, είδατε. Με είδε έμπειρη. Παίρτε τα ζόμπια. Παίρτε τα. Έλα, βγάλε κι άλλα. Βγάλε κι άλλα. Πού είστε? Βγείτε, φανερωθείτε. Έλα κι εσύ, πάρε κι εσύ. Κάντε μου κι άλλα, δεν έχω πολύ χρόνο σας λέω. Α, ο χρυσός, όχι το χρυσό βρε παιδιά. Όχι το χρυσό, όχι το χρυσό, όχι το χρυσό. Όχι το χρυσό, είναι πολύ δυνατός. Φύγε. Λοιπόν, ο χρυσός πρέπει να μετράει για 50 παιδιά. Εντάξει, κοίτα εδώ πως τους έχω. Θα πεθάνω με το χρυσό, αφήστε με. Δεν βλέπω. Το κατάφερα. Δέντρο, φύγε. Θα φύγω. Θα ταξιδέψω. Εδώ, να βρούμε τα επόμενα. Πω, δεν θα τα καταφέρω παιδιά, γιατί ο κύκλος μικραίνει και εδώ θα έχει και αντιπάλους. Δείτε εκεί, οι άλλοι έχουν χτίσει, είναι έτοιμοι. Είναι έτοιμοι, κάνουν και fight και εγώ προσπαθώ να βρω ζόμπια. Τους άτιμους. Δεν το βλέπω να τα καταφέρνουμε. Εδώ έχει ένα. Εν τω μεταξύ, τα καημένα τα ζόμπια μαρτυρούν και την τοποθεσία μας. Δείτε τι θα κάνω εγώ τώρα. Δείτε τι είναι χαζά. Θα τα σκοτώνω από μακριά για να μην φαίνομαι. Ή θα τα φέρνω εδώ για να μην με βλέπουν οι αντίπαλοι μου. Προς το παρόν το κόλπο μου πάει πάρα πολύ καλά, παιδιά. Κανα χρυσό μη μου φέρουν μόνο. 12 seconds later. Δεν έλεγα κάτι άλλο. Δεν έλεγα λεφτά, βρε παιδιά. Δείτε τι θα κάνω. Δείτε τι θα κάνω τώρα. Λοιπόν. Εντάξει. Παιδιά. Τα κατάφερα. Δεν το πίστευα ότι θα τα καταφέρω. Δεν το πίστευα με τίποτα θα τα καταφέρω. Πάω τώρα να φύγω. Ή να πάω να τα ξεπεράσω. Εντάξει, ας μην είμαστε χόρταγοι. Νομίζω τα πήγα πολύ καλά. Πω πω, τα έχω σκίσει, εντάξει. Νάτος ο φίλος μου. Εν τω μεταξύ έχω τα όπλα αλλού ρε, δεν μπορώ να παίξω. Έχω συνηθίσει το Soundgarden, έχω στη δεύτερη θέση. Αχ, σταμάτα βρε. Και δεν μπορούσα να παίξω γιατί το είχα στη τρίτη. Παιδιά τα κατάφερα, σκότωσε 100 ζόμπι. Με την πρώτη. Εντάξει,
Εντάξει, έπαιξα πολύ καλό σύστημα, δεν μπορείτε να πείτε όμως. Και τώρα επειδή πετύχαμε το challenge με την πρώτη φορά, η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα. Περίμενα ότι θα έχει λίγο περισσότερη δράση το πράγμα. Θα πέσουμε σε ένα μέρος να έχει αρκετό κόσμο. Και γενικά θα παίξουμε solo σε μέρη με κόσμο. Για παράδειγμα, θα πέσουμε στο Tilted Towers. Δεν έχω πέσει ποτέ ξανά μόνη μου στο Tilted. Πω, ακούω δίπλα μου κάτι glider. Αυτά τα glider υποδηλώνουν ότι είμαι προ. Με βλέπουν και εμένα με το ουράνιο τόξο μου. Δεν με φοβάται κανένας, πιστέψτε με, κανένας δεν με φοβάται. Πάμε λοιπόν να καθαρίσουμε το Tilted. Ρε παιδιά, ελάτε να με βρείτε. Τόσο πολύ φοβηθήκατε που με είδατε να πέφτω εδώ πια. Πού είναι η δράση, υποτίθεται στο Tilted πέφτεις και όλοι έρχονται! Πού είσαι ρε, εμφανίσου ρε. Τον είχα, με πόσο έμεινες? Με 5 έμεινε! Αχ! Δεν πειράζει, θα ξαναπέσουμε. Θα πέσουμε κάπου αλλού τώρα, θα δούμε. Κάπου να έχει κόσμο πάλι. Τώρα θα πέσουμε στο Pleasant Park. Γιατί περνάει από πάνω και θα πέσει πολλοί κόσμος, πιστεύω. Καλλιτεχνικό πέσιμο από την Κωνσταντίνα. Δίπλα μου ακούγονται 100 glider. Εγώ θα πάω εδώ δεξιά στο σπίτι. Ελπίζω να μην μου το καβατζώσει κανένας. Δεν ξέρω αν έχει καλό loot. Ξέρω... Ωρε εσύ. Όχι! Που να σε σκοτώσουνε! Παιδιά, το βλέπετε, μπαγκάρι! Δεν ήταν λογικό αυτό το πράγμα. Έκανε reload και ταυτόχρονα πυροβολούσε. Το είδατε. Άντε τώρα, όλοι οι hackers παίζουνε Fortnite και με σκοτώνουνε. Πάλι, τελευταίο! Αν πείτε, Κωνσταντίνα, γιατί νευριάζεις αφού πέφτεις στα μέρη που έχει κόσμο. Ναι, εντάξει. Γι' αυτό παίζουμε. Γιατί έχει πλάκα. Τώρα θα πέσουμε στο Lazy Links. Πήρα το τετραγωνισμένο μου λαγουδάκι και πάω. Θα πάμε. Α, έρχεται. Μόνο 3 βλέπω. Όχι ρε παιδιά, γιατί το έκανα αυτό. Μεγάλη βλακία παίχτηκε τώρα. Θυμήστε μου γιατί δεν μ' αρέσει το παμ. Και είναι και μπλε έτσι. Γιατί... Άλλο ένα. Τελευταίο. Δείτε, όλοι είναι τετραγωνισμένοι γύρω μου. Τώρα θα πέσουμε στο Paradise Palms. Και εκεί θα πέσει κόσμος. Ας ελπίσουμε να πάει λίγο καλύτερα. Τουλάχιστον να πάρω να σκοτώσω κανέναν. Δεν είναι κρίμα. Είμαι καλύτερη από αυτό που βλέπετε στα βίντεο. Αλήθεια σας λέω, μόνο παίζω καλύτερα. Στα βίντεο με πιάνει αυτό το άγχος. Κανονικά είμαι πιο καλή, να ξέρετε. Αλήθεια λέω. Τέλος πάντων, ας μην αποσυντονίζομαι και ας τραϊχαρτάρω έτσι για να καταφέρω να επιβιώσω. Το τοξάκι. Α, πόρτα. Έχω challenge να πετάω αυτά τα πορταφόρτες. Θα το πετάξω. Είναι χαζή, δεν είναι. Ναι, δεν το έχω παιδιά, σήμερα δεν το έχω, θέλουν μόνο τα ζόμπι να πεθάνουν από μένα.
Δεν θα το συνεχίσω άλλο, δεν πηγαίνει καλά, το βλέπετε. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο, το challenge μου το κατάφερα, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να πατήσετε ένα μεγάλο like για να το ξέρω ότι σας άρεσε και να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι μου για να είστε κι εσείς ένας από τους συνδρομητές της Κωνσταντίνας. Γράψτε μου στα σχόλια τι άλλα παιχνίδια θέλετε να με δείτε να παίζω. Ωραίο το Fortnite ρε παιδιά, αλλά δεν είναι για πάντα. Εντάξει, μην μου γράφετε μόνο Fortnite, ωραίο, ωραίο, αλλά υπάρχουν και άλλα παιχνίδια. Τέλος πάντων, αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!